Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Τουρκία για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να αρεί το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο. Η απόφαση των ΗΠΑ ανατρέπει το εμπάργκο όπλων προς τη Μεγαλόνησο, το οποίο ισχύει από το 1987 και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως επί Τραμπ είχε αποφασιστεί η μερική άρση, ωστόσο τώρα είναι ολική. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. 10 φορές σηκώθηκε το σούπερ πείμα της πυροσβεστικής για να μεταφερθούν 2.500 δεντρίλια χασί στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας και από εκεί με φορτηγά στην Πάτρα, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ποσότητα που εντοπίστηκε σε περιοχή του Πηλίου τις τελευταίες ημέρες. Παρόμοια επιχείρηση ουδέποτε είχε στηθεί από την ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επί τρεις ημέρες συγκεκριμένα οι άνδρες της ασφάλειας Πάτρας ξερίζωσαν δεντρίλια και τα παραλάβαινε το σούπερ πούμα κάτω από κινηματογραφικές συνθήκες που παραπέμπουν σε σειρές και ντοκιμαντέρ με επίκεντρο της φυτής ναρκωτικών της Κολομβίας και του Μεξικού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο. Ποινές φυλάκισης από 8 μήνες έως 10 μήνες επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο Βόλου σε τρεις αλλοδαπούς κρατούμενους και πρώην κρατούμενους του ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου για επεισόδιο στις φυλακές του Δεκέμβριου του 2012. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το πρωί της Παρασκευής στον Αλμυρό συνελήφθη από αστυνομικούς ένας 56χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζοία ζώων συντροφιάς και λοιπόν διατάξεων. Πιο ειδικά ο δράστης, οδηγώντας γιοταχή επιβατικό όχημα ιδιοκτησίας του εντός οικισμού Αλμυρού, φορώντας γάντι στο αριστερό του χέρι, προέβη στη ρήψη αντικειμένου περιτυλιγμένο με χαρτοπετσέτα, το οποίο αφού έφαγε μη δεσποζόμενος σκύλος που βρισκόταν στο σημείο και με την πάροδο 20 περίπου λεπτών της ώρας, θανατώθηκε. Και όπως προέκυψε από την σχετική μονομάτευση κτηνιάτρου στη συνέχεια, ο θάνατος προήλθε από δηλητηρίαση. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου το απόγευμα της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς με αντικείμενο το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας. Η εφαρμογή του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας στη δικαστηριακή πράξη ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο του Βόλου το απόγευμα της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρονών εφαρμογής των νέων κωδίκων του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, υπήρξαν τοποθετήσεις από εξειδικευμένους ομιλητές, μεταξύ αυτών και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, κ. Στρατηγόπουλο. Όπως επισημάνθηκε, ο κώδικας ποινικής δικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί 10 τροποποιήσεις ευρύτερες ή στενότερες. Είναι κρίμα, το είναι μια ιδιωτική άποψή μου, βασικά νομοθετήματα όπως οι κώδικες να έχουν τόσο μικρή περίοδο χάριτος, τόσο μικρή περίοδο ζωής πριν υποστούν αλλαγές χωρίς καν να έχουν κριθεί στη δικαστηριακή πράξη σε φόρα τελείως άσχετα με την νομική, δυστυχώς υπό τις κρατίες και τους ψηφίδους του μέσου μαζικής ενημέρωσης ή πολύ χειρότερα στην ασυνδοσία των social media. Και δυστυχώς ξέρουμε ότι παρά τις περιατηθέτες διαβεβαιώσεις, ο Έλληνας νομοθέτης είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε όλες αυτές τις πιέσεις. Το παρόνωσε και ο αντιεισαγγελέας Αρίου Πάγου, κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος τόνισε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας είναι το σύνταγμα στην πράξη. Παρέμβαση υπήρξε και από τον ομότοπο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λάμπρο Μαργαρίτη. Από τη δική του πλευρά, ο επίκουρος καθηγητής ποινικής δικονομίας, δικηγόρος Αθανάσιος Ζαχαριάδης, αναφέρθηκε στις αλλαγές που αφορούν στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Επίσης, ποινικής δίκης, δηλαδή το σύστημα δικονομίας των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και τις σχετικούς δεσμούς της, σε συνδυασμό με τον εξυγχρονισμό αυτής, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, τη διέλευση της προστασίας των δικαιωμάτων κατηγορουμένων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας. Από την ψήφιση και την έναρξη ισχύως του νόμου 46-20 του 2019 έχουν περάσει 3 χρόνια. Το διάστημα αυτό, εν ώψη και της επί ένα σχεδόν έτος αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας εξαιτίας του COVID, αποτελεί πάντως ικανό χρόνο προκειμένου να επιληφθεί μια αποτίμηση αυτού. Έχουν υποστεί ήδη αλλεπάλληλες τροποποιήσεις. Αυτό δείχνει ότι γενικά δεν ήταν εύκολο για το δικαστικό μας σύστημα να αντιμετωπίσει τόσο κατακλυσμιές αλλαγές. Όλοι ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα ακολουθήσουν τα υπάρχοντα τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να πω ότι έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, ακόμα και σε επίπεδο αποφάσεων του Αρίου Πάγου,
όπου αλλάζουν συνεχώς στάση, αλλάζει συνεχώς στάση νομολογία πάνω σε περίσσιμα ζητήματα. Και αυτό δημιουργεί συνεχώς προβλήματα ακόμα και σε εμάς που ανεβαίνουμε στην έδρα, που πολλές φορές προβληματιζόμαστε για το ποια είναι η εφαρμοστή διάταξη. Από πλευράς των εξειδικευμένων ομιλητών, επισημάνθηκε ακόμη: φροντίζουμε να κρατήσουμε τον κορμό του κώδικα και απλώς να βελτιώσουμε τα σημεία που είναι προβληματικά. Δεν είναι στόχος μας να αλλάξουμε τον κώδικα. Έχουν συσσωρευτεί πολλές οδηγίες οι οποίες δεν έχουν επικυρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του ποινικού κυρίου συστήματος είναι οι καθυστερήσεις. Πρέπει να πάρουμε ριζικά μέτρα που θα οδηγούν στη μείωση των υποθέσεων που οδηγούνται στα ακροατήρια, επισημάνθηκε επιπροσθέτως. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Κερδισμένος και ενισχυμένος φαίνεται ότι βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την παρουσία του την περασμένη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του για τα νέα μέτρα στήριξης που έκανε. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, σύμφωνα με την οποία η Νέα Δημοκρατία διεύρυνε το προβάδισμά της από τον ΣΥΡΙΖΑ στο 7,8%. Σημαντικές τώρα είναι οι ελλείψεις σε φάρμακα, κυρίες και κύριοι, όπως τονίζουν σε δηλώσεις τους οι φαρμακοποιοί της Λάρισας. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση. Άφαντα από τα ράφια των φαρμακείων παραμένουν περισσότερα από 400 σκευάσματα. Η έλλειψη φαρμάκων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά επιδεινώνει ταλαιπωρώντας φαρμακοποιούς και θέτοντας σε κίνδυνο τους ασθενείς. Δυστυχώς δεν υπάρχει έτσι η πολιτική βούληση, από ό,τι φαίνεται, για να λυθεί το ζήτημα. Γιατί όλα εξαρτώνται από σχέσεις, από κανόνες, από το ότι λειτουργούμε σε ένα καθεστώς συγκεκριμένο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επιτρέπεται αυτή η διακίνηση των προϊόντων. Η ανεπάρκεια στα φάρμακα οφείλεται στην παράλληλη εξαγωγή που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω του ότι στη χώρα μας οι τιμές των φαρμάκων των ίδιων που κυκλοφορούν στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι χαμηλότερες. Καλώς είναι χαμηλότερες και είναι χαμηλότερες γιατί το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται όμως αυτή η διακίνηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν βλέπω προς το παρόν διάθεση από την πολιτεία για να κάνει το μέσο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις επί του θέματος, ακόμα και για την ιχνηλάτηση του φαρμάκου που θα μπορούσε να φανεί, ας πούμε, πού πηγαίνει αυτό το φάρμακο στη τελική ανάλυση και αν τελικά ξανακαταλήγει στο εξωτερικό, το ίδιο το κουτάκι, το κάθε κουτάκι. Πλέον σπάνια μια συνταγή μπορεί να εκτελεστεί πλήρως, αφού σχεδόν πάντα λείπει τουλάχιστον ένα σκεύασμα όπως αναγράφονται σε αυτήν. Είναι φάρμακα για όλες τις παθήσεις που αφορούν και φάρμακα τα οποία είναι και αναντικατάστατα πολλές φορές. Δηλαδή θα πρέπει να πάει μετά σε κάποια άλλη θεραπεία που δεν είναι το ίδιο επαρκής. Τώρα για παιδάκια που πάσχουν που έχουν επιληπτικές κρίσεις και τα λοιπά, να μην μπορούμε να βρούμε το φάρμακο, ας πούμε. Τι να πεις στους γονείς, ας πούμε, αυτούς. Ή θα πρέπει ο γιατρός να σκεφτεί τι, όταν υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η θεραπεία. Δεν λειτουργεί παράλληλα και το σύστημα του ΙΦΕΤ που υποτίθεται ότι σε περιπτώσεις που λείπουν φάρμακα από την αγορά θα πρέπει να κάνει έκτακτες εισαγωγές. Δεν ξέρω. Η κατάσταση και εκεί, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα της αναμονής, πολλοί από τους ασθενείς κινδυνεύουν να μείνουν δίχως φαρμακευτική αγωγή τους, διότι για ένα φάρμακο που είναι σε έλλειψη δεν υπάρχουν κάποιο άλλο αντίστοιχο με το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί ή αναγκάζονται να επισκεφθούν εκ νέου τον γιατρό τους για να την αλλάξουν. Το κρουαζιερόπλοιο Ριβιέρα, τώρα, κυρίες και κύριοι, σημαία νήσων Μάρσαλ, κατέπλεψε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Βόλου. Το κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη μετέφερε 1.035 επιβάτες και 780 άτομα πλήρωμα. Στο πλοίο επέβαιναν πολίτες κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά και παρέμεινε στο λιμάνι του Βόλου για 11 ώρες. Το κρουαζιερόπλοιο απέπλεψε στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου με προορισμό το Κουσάντασι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κίτη του Πηνίου ποταμού με σειρά εκδηλώσεων. Ξεκίνησε το 28ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Λάισα. Οι εκδηλώσεις του 28ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στη Λάισα πραγματοποιούνται από τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε, σύντροφοι, να δείτε ένα γεγονός. 18/8/2021. Ο ριζοσπάστης δημοσιεύει Αύγουστος. Πέρσι. Λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΑΔΜΙΕ, δεν χρειάζεται να καθίσω να το διαβάσω όλο, το ρεύμα μέχρι τέλους του χρόνου θα πενταπλασιαστεί. Το ξέρετε ότι υπήρχαν άνθρωποι κοντά στο κόμμα που είπαν ότι αυτά που λέμε είναι υπερβολή. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη από έναν κόσμο που δεν του είπαμε ότι το ρεύμα θα δεκαπλασιαστεί.
πέσαμε λίγο έξω. Και ταυτόχρονα ευνηδιάστηκαν και δικές μας δυνάμεις όταν τον Αύγουστο ήρθαν οι πρώτοι λογαριασμοί ειδικά στους αγρότες με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεχωρίζει πολιτική συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα με ομιλήτρια την Ελένη Μπέλου. Στην ενίσχυση αναχωμάτων τώρα, κυρίες και κύριοι, προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Αγοραστός. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργασίες για την αποκατάσταση και ενίσχυση των αναχωμάτων του Πάμισου ποταμού στο τμήμα του οικισμού της Γελάνθης μέχρι το Μουζάκι. Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει. Συνεχίζει τα έργα ενίσχυσης των αναχωμάτων, αποκατάστασης των ποταμών. Αυτή τη στιγμή στον Πάμισο, από το ύψος της Γελάνθης μέχρι το Μουζάκι, εκτελούμε μια εργολαβία η οποία περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κήτης, την ενίσχυση και προστασία με σύρματοπλέγματα, με ζαρζανέτς τα πρανή, από την Γελάνθη μέχρι το Μουζάκι. Από το Μουζάκι και πάνω έχει αναλάβει η Γεκτέρνα, η οποία κάνει την διευθέτηση και τον καθαρισμό της κήτης του Πάμισου. Με έργα ουσίας, έργα τα οποία βλέπουμε ότι αποδίδουν, γιατί παρά τις πρόσφατες πολύ κακές καιρικές συνθήκες με μεγάλο ύψος βροχής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας άντεξε. Έργα τα οποία έχουμε κάνει με καθαρισμούς, διευθετήσεις, ενισχύσεις αναχωμάτων σε ποτάμια και σε ρέματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Καρδίτσας, Τρικάλου και Μαγνησίας, δημιουργήσαν ένα ισχυρό δημιουργήσαν μια κατάσταση θετική στην αντιμετώπιση της μεγάλης βροχής και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί, το κάνουμε με ελάχιστο προσωπικό, με λίγα κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα, διότι έχουμε τόσα πολλά έργα που μας λένε δεν προλαβαίνουμε να τα δημοπρατήσουμε, διότι και δημοπρατήσει μια μεγάλη διαδικασία. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε και σε εξέλιξη και πρόκειται να δημοπρατηθούν και άλλα έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 250.000 ευρώ χρηματοδοτείται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει καθαρισμό της κήτης, ενίσχυση και προστασία πρανών με σηματοκιβώτια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.